Φωτιά έχουν πάρει οι Αντλίε Πετρελαίου το τελευταίο 24ωρο με του πολίτε και του Ηρακλείου υπό το βάρο τη επιδείνωση του καιρού να αρχίζουν έστω και σε μικρέ ποσότητε να παραγγέλνουν αλλά και να προμηθεύονται πετρελαίου θέρμανση. Το τελευταίο διάστημα είμαστε κάπω σαν ένα Δηλαδή, μόλι φτιάξει ο καιρό, ο κόσμο σταματά να δίνει παραγγελίε. Μόλι ε, παγώνει ο καιρό, ο κόσμο δίνει παραγγελίε. Αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με αρκετά ικανοποιητικέ παραγγελίε. Η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή. Η τιμή είναι περίπου στο 1,28 ευρώ και 28 λεπτά με 1,30 ευρώ και 30 λεπτά στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Η λογική που θέλει ή τους πολίτες να ξοδεύονται ή τους πρατηριούχους να έχουν μειωμένη κίνηση στα πρατηριά τους και όλα αυτά με φόντο τις καιρικέ συνθήκες επαναλαμβάνεται και αυτή τη φορά με την παρατεταμένη καλοκαιρία να έχει σε σχέση με πέρυσι μεταφέρει το ενδιαφέρον για καύσιμα θέρμανσης ένα μήνα μετά. Αν κρατήσει αυτό ο καιρό και τι επόμενε μέρε, νομίζω θα είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι όσο αφορά από, το, από τι παραγγελίε που θα δεχτούν το σύνολο των συναδέλφων που διακινούν πετρέλαιο θέρμανση κατοίκων. Ουσιαστικά φέτο έχουμε τεράστια πτώση. Υπάρχει τεράστια πτώση στο πετρέλαιο θέρμανση συγκριτικά με πέρυσι. Βλέπετε ότι όλο ο μήνας, όλοι οι μήνες μέχρι το Δεκέμβρη και ο Γενάρης ο Μισός ουσιαστικά έχει, είχε καλές μέρες. Είμαστε περίπου στο 45% ε, η ζημιά που έχει γίνει ε, ε, φέτο με πέρυσι. Αν και οι πρατηριούχοι, σχολιάζοντα την τιμή του λίτρου, σημείωσαν ότι δεν διαφέρει από πέρυσι και ότι αν πωλήσει, έχει σταθεροποιηθεί. Από την άλλη, σημείωσαν ότι η πολιτεία θα μπορούσε να δημιουργήσει τι προποθέσει, ούτω ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να μην αντιμετωπίζεται ω είδο πολυτελεία. Έπρεπε να το δουν σαν κοινωνικό αγαθό και να μην έχει ειδικό φόρο κατανάλωση και να μπορεί να ζεσταίνει τον κόσμο και όχι να κρυώνει. Απλά φέτος βοήθησε τον κόσμο ο καιρό και θα έχει λιγότερα έξοδα για τη θέρμασή του. Δεν θα ανέβει η τιμή. Η τιμή νομίζω ότι είναι εκεί. Είναι τίμια για, για, για την εποχή. Α, το θέμα είναι αν θα το αφήσουν να δουν αν φτιάξει ο καιρός για να μην βάλουν καθόλου. Κάτι το οποίο εμείς σαν πρατιορίου και το πευχόμαστε.